Κυρία Αξιωτήτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Κρινή. Τι κάνετε? Άκουγα τα θέματα όλα τα προηγούμενα και ναι, θα ήθελα να πω να μην γκρινιάζουμε, αλλά έχετε δίκιο για όλα αυτά. Ναι, προσπαθούμε να μην γκρινιάξουμε, αλλά δεν είναι και πολύ εφικτό απ' την άλλη, βλέποντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα και ρωτώ, δηλαδή κυρία Αξιωτήτου, που κι εσείς ταξιδεύετε, θα πας στο Λονδίνο, θα πας στην Τουρκία και θα πετάξεις κάτω το σκουπίδι. Εδώ γιατί το κάνουμε? Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό που γίνεται σε εμάς εδώ. Είναι σαν εμείς οι ίδιοι, το μόνο που μας νοιάζει είναι να είναι το δικό μας σπίτι καθαρό και δεν μας νοιάζει, ας πούμε, τι γίνεται έξω από το σπίτι μας. Ακριβώς. Πώς θα σταματήσουμε λοιπόν την γκρίνια μας, τι πρέπει να κάνουμε? Είναι δύσκολο, γιατί οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να γκρινιάζουν, είναι δύσκολο να το κάνουν αυτό εδώ, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο και αποφορτίζουν όλη την ένταση που έχουν μέσα τους και ουσιαστικά δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Και το έχουμε λίγο πολύ, νομίζω όλοι μας έχουμε κάποιους φίλους γνωστούς ή στον περίγυρό μας ανθρώπους που λένε που όλα τους βρωμάνε, όλα τους ξυνίζουν, έτσι μας πρίζουνε και κάνουν συνέχεια παράπονα που δεν έχουν τελειωμό και μάλιστα τους αποφεύγουμε κιόλας. Λίγο πολύ έχουμε τέτοιους ανθρώπους, το έχουμε συναναστραφεί. Και αισθάνονται αυτοί ότι δεν μπορούν ποτέ να βρουν το δίκαιο τους. Δηλαδή μπορούν να γκρινιάζουν. Όχι για τον σύντροφό τους που δεν είναι από εκεί όταν τον χρειάζονται. Ή γιατί σήμερα ο καφές που πήρα δεν ήταν πολύ ζεστός. Η μέρα που είναι μουντή. Για την πεθερά μου, για τους γονείς, για τα παιδιά, για τα χρήματα. Δηλαδή ακούμε ένα συνεχές παράπονο. Και οι αφορμές για γκρίνια είναι πάρα πολλές. Και φυσικά αυτούς τους ανθρώπους, αν τους σταματούσαμε έστω και για λίγο να γκρινιάζουν, πραγματικά θα έσπαγαν. Δηλαδή είναι ένας τρόπος που το χρειάζονται για να μπορούν να εκτονώνονται. Βέβαια λύσεις δεν βρίσκουν, γι' αυτό πολύ συχνά νιώθουν εγκλωβισμένοι, νιώθουν αδύναμοι, γιατί ασυνείδητα δεν θέλουν να αλλάξουν αυτό που τους δυσαρεστεί. Γι' αυτό και ουσιαστικά στρέφουν πάντα την ευθύνη στον άλλον. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι συνήθως τα ζευγάρια ή και άνθρωποι που δουλεύουν, ας πούμε, σε κάποιες δουλειές που δεν τους ικανοποιούν και αντί να πάρουν την ευθύνη του εαυτού τους και να πούν ή θα μείνω εδώ σε αυτή τη δουλειά γιατί δεν έχω άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή, χρειάζομαι τα χρήματα για να στηρίξω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου, οπότε θα ακολουθήσω με μια στοικότητα όλο αυτό εδώ, είτε επιλέγουν να γκρινιάζουν συνέχεια χωρίς να παίρνουν καμιά ευθύνη του να μείνω ή να φύγω και έτσι για όλα αυτά οι άλλοι. Μάλιστα. Και έτσι στα ζευγάρια είναι. Γίνεται το αντίστοιχο. Φυσικά. Δηλαδή, ας πούμε, πολύ συχνά αυτό που λέμε υπάρχει ένα μοτίβο γκρίνιας και ματέωσης, ότι συνήθως, ας πούμε, συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές που θα εκφράσουν παράπονα μέσα από την γκρίνια και αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο συνήθως έχουν εκπαιδευτεί, δηλαδή ότι μέσα από αυτή την γκρίνια θα πάρω προσοχή. Το αποτέλεσμα είναι όμως να απομακρύνεται ο άλλος ακόμη περισσότερο. Γιατί έτσι έχουν μάθει και εκπαιδεύονται και τα αγόρια για να αποφύγουν τη μαμά τους που τους γκρινιάζει. Μπορεί να είναι φυσικά παρόντες, αλλά ψυχικά αποστασιοποιούνται. Δεν δίνουν σημασία στα λόγια. Μεταφέρεται αυτό και στη σχέση του ζευγαριού. Οπότε παραπονιέται, εισαγωγικά γκρινιάζει η γυναίκα με έναν τρόπο μη παραγωγικό. Ο άντρας αποσύρεται και έτσι, ας πούμε, η ματέωση μεγαλώνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό. Και συνήθως οι άνθρωποι που γκρινιάζουν έχουν ένα λόγο έτσι μονότονο. Δηλαδή λένε συνέχεια τα ίδια, έχουν επαναλαμβανόμενα θέματα, εκφράσεις, μπορεί να μιλάνε μέσα από τα δόντια του συνέχεια και λένε γκρίνια, παράπονο, το ένα το άλλο. Αλλά ουσιαστικά αυτό που μας λένε δεν είναι ότι μας ζητάνε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο. Απλά θέλουν να τα αναμασούν όλα αυτά εδώ, να μυρικάζουν. Ακριβώς. Είναι δύσκολο. Είναι σαν να παίρνουν ενέργεια από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν να ζουν αυτό το πράγμα και λες, μα η ζωή είναι πολύ μικρή. Άλλαξε λίγο τρόπο σκέψης. Έτσι, γιατί τα θυμούνται συνήθως και τις πιο κατάλληλες στιγμές. Το βράδυ που θα πας να κοιμηθείς, το Σαββατοκύριακο που θα είσαι σε διακοπές. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Και συνήθως η γκρίνια αυτή τι κάνει? Έχει από πίσω της και μια κρυμμένη επιθετικότητα και ένα θυμό που δεν βγαίνει άμεσα, βγαίνει έμεσα. Δηλαδή, δεν θα θυμώσουν να πούν, ας πούμε, ότι με ενοχλεί αυτό και αυτό, θα γκρινιάξουν. Αλλά κάποιος που είναι στον περίγυρό τους, εμείς δηλαδή που τους ακούμε, αρχίζουμε και νιώθουμε μια ένταση, έναν εκνευρισμό, θυμό και θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτό το γκρινιάρι. Δεν τους θέλουμε τους γκρινιάριδες, γιατί είναι αυτό που λέμε, είναι μια παθητική επιθετικότητα που έρχεται προς τα εμάς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνειδητοποιήσουν γιατί το κάνουν αυτό εδώ, από πού το έχουν μάθει και να συνειδητοποιήσουν
αντιλήψουν ότι με αυτόν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους ανθρώπους, τους απομακρύνουν. Ουσιαστικά, δηλαδή, ενώ αποζητούν την προσοχή και αποζητούν να. Ναι, δεν μπορεί ο άλλος να τους αντέξει. Μα κάποιος άλλος μετά θα σου χαμογελάσει και κατευθείαν θα σου πει, είναι σαν να σου λέει Ελλάδο. Έτσι είναι, ναι, έτσι, έτσι. Και γι' αυτό είναι, δημιουργεί, ας πούμε, ένα φαύλο κύκλο όλο αυτό το πράγμα. Ενώ θέλω, ας πούμε, την προσοχή, η αντίδραση των άλλων είναι να απομακρύνονται από μένα. Εγώ να νιώθω ακόμη πιο μόνος και να επιβεβαιώνομαι στο ότι νιώθω εγκλωβισμένος, αδύναμος. Άρα, δηλαδή, έτσι είναι η ζωή, δεν με θέλουν εμένα. Αυτό που πιστεύω, αυτό ισχύει. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχώς επαναλαμβάνεται και γίνεται όλο και πιο δύσκολο, μάλιστα, δηλαδή, να απεμπλακώ από αυτό εδώ. Έτσι. Αυτό... είναι σημαντικό όμως. Ναι, ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όμως, γι' αυτό λέω, να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε. Αν δεν καταλάβουμε τι κάνουμε, συνεχώς θα μας φταίνει άλλη. Να πάρουμε δηλαδή την ευθύνη της συμπεριφοράς μας, να μην εστιαζόμαστε συνεχώς ότι φταίνει άλλη. Γι' αυτό πολύ συχνά, ας πούμε, και μέσα στην θεραπεία, αυτό που λέμε είναι, δεν κατηγορώ τον άλλον για αυτό που νιώθω. Δεν λέω, με πλήγωσες, εγώ πληγώθηκα με αυτό που έγινε. Παίρνω την ευθύνη της συμπεριφοράς αυτής και λέω πώς νιώθω. Δεν κατηγορώ τον άλλον για αυτό που έχει συμβεί. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν αναλάβω την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν λέω φταίξιμο, λέω ευθύνη. Την ευθύνη όλων αυτών που νιώθω, τότε μπορώ να αρχίσω να βλέπω. Έτσι. Και ένα είναι και μια διέξοδο. Να βλέπω. Είναι βασικό. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε πότε και τον καθρέφτη μας. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι. Πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε τελικά τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε και ας μιλάμε και λίγο μόνοι μας. Δηλαδή ας το επεξεργαστούμε μέσα μας για να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αξιωτίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ.